Βρε καλώς τα καλά τα παιδιά. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα έχουμε beauty haul. Beauty haul σημαίνει πραγματάκια, έτσι, ωραία, beauty, skincare, self-care, haircare και όλα τα self-care που μπορείς να σκεφτείς. Αυτό είναι ένα beauty haul και αυτό θα κάνουμε σήμερα. Θα σου δείξω πραγματάκια που ψώνισα εν ώψη της καινούργιας σεζόν που ανοίγει και ήρθε ο φθινόπωρος. Και έρχεται ο χειμώνας και θέλουμε έτσι λίγο να περιποιηθούμε τον εαυτό μας παραπάνω, γιατί κάπως τον έχουμε τυραννίσει το καλοκαίρι. Τώρα, ας είμαστε ειλικρινείς, κάπως τον έχουμε τυραννίσει το καλοκαίρι και υπήρχαν και βράδια που δεν ξεβαφτήκαμε και υπήρχαν και μέρες που δεν βάλαμε αντιλιακό και τα μαλάκια μας λίγο τα ζωρίσαμε με τον ήλιο και τη θάλασσα και τις πισίνες και όλο αυτό. Οπότε είναι κατάλληλη στιγμή και η καλύτερη στιγμή να κάνουμε ένα ολικό ρετουσάκι. Πριν ξεκινήσουμε, να σου θυμίσω να κάνεις μια εγγραφή σε αυτό το κανάλι και να πατήσεις και το καμπανάκι για να σου έχει ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Επίσης, σε περιμένω με αγωνία και χαρά να έρθεις και στο Instagram, να έρθεις και στο TikTok για να τα λέμε έτσι λίγο πιο συχνά και να έχουμε καθημερινή επαφή. Και πάμε να ξεκινήσουμε το haul, γιατί είναι πολλά, παιδιά. Είναι πολλά. Είναι όλου του κόσμου τα καλά, από κρέμες και skincare μέχρι προϊόντα για μαλλιά, για σώμα, μάσκες. Τζιτζιρα, μίτζιρα, τζιρα, τζιτζιρα, μίτζιρι, τζιχότζιρα. Τα πρώτα που θέλω να σας δείξω είναι αυτά και που ανυπομονώ περισσότερο να δοκιμάσω και είναι προϊόντα της Nuxe από την σειρά Crème Prodigieuse. Αυτή τη σειρά, την πάρα πολύ ωραία, την οποία την έχω δοκιμάσει και στο παρελθόν και είχα μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δεν την παίρνω συχνά γιατί είναι ακριβά προϊόντα. Εντάξει, δεν θα πω είναι ακριβά, θα πω δεν είναι τόσο οικονομικά προϊόντα. Γι' αυτό και με είδατε ότι στην αρχή δεν ανέφερα καθόλου τη λέξη drugstore που αναφέρω σε όλα τα προηγούμενα παρόμοια τέτοια βίντεο, γιατί γενικά ψωνίζω drugstore και τα αγαπώ και μ' αρέσουν. Και θεωρώ ότι υπάρχουν και διαμάντια μέσα στα drugstore προϊόντα. Αλλά αυτή η σειρά της Nuxe, αυτή εδώ η σειρά, πραγματικά παιδιά είναι πάρα πολύ ωραία. Την έχω δοκιμάσει στο παρελθόν, όπως σας είπα, μου άρεσε πάρα πολύ και αποφάσισα να κάνω ένα δώρο στον εαυτό και να πάρω αυτή τη σειρά αυτή τη φορά, μιας που μου τελείωσαν όλα τα κρέμες μέρας, κρέμες νύχτας, κρέμες ματιών κτλ. Και να πάρω αυτή τη σειρά. Πήρα την κρέμα νύχτας, που είναι αυτό εδώ το Boost Night Recovery Oil Balm. Κάνει εξαιρετική δουλειά αυτή εδώ η κρεμούλα. Πραγματικά ξυπνάς το πρωί και έχεις άλλο πρόσωπο ρε παιδί μου, έχεις άλλη φάτσα, άλλο αποτέλεσμα. Μυρίζουν πάρα πολύ ωραία, τώρα είναι κλειστά γιατί είναι καινούρια, αλλά μυρίζουν πάρα πολύ ωραία, το θυμάμαι. Μυρίζουν κάτι λουλουδάτο, αλλά όχι πάρα πολύ έντονα. Που εγώ σας έχω πει ότι με ενοχλεί η πολύ έντονη μυρωδιά σε οτιδήποτε τέτοιο προϊόν. Εκτός από την κρέμα νύχτας, πήρα και την κρέμα ημέρας, που ήταν σε αυτή την συσκευασία προσφοράς ας πούμε και έχει δώρο και ένα μίνι νεράκι μισελέρ. Θα τα ανοίξουμε να τα δούμε μαζί. Εδώ έχει και ελληνική περιγραφή και γράφει κρέμα τζέλ πολλαπλής δράσης. Τα πρώτα σημάδια γύρανσης απαλύνονται, η επιδερμίδα φαίνεται φρέσκια και λαμπερή. Αντιοξυδοτικό σύμπλεγμα με άνθος για σεμνιού, για κανονική προσμικτή επιδερμίδα. Κάτω έχει και άλλες λεπτομέρειες τέλος πάντων, άμα σας ενδιαφέρει. Θα σας αφήσω βέβαια όλα τα links στην περιγραφή, αν θέλετε να πάτε να δείτε κάτι. Το νεράκι μισελέρ δεν το έχω δοκιμάσει, είναι απλό μισελέρ, δεν είναι διφασικό. Με ροδόνερο, είναι το Very Rose. Φαντάζομαι ότι θα μυρίζει τριαντάφυλλο. Ναι, μυρίζει πιο πολύ σαπούνι. Βασικά δεν μυρίζει τίποτα, μυρίζει πάρα πολύ διακριτικά. Πιο πολύ σαπούνι θα έλεγα ότι μυρίζει. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει, θα το δοκιμάσω και θα σας πω την άποψή μου. Αυτή εδώ η κρεμούλα ημέρας, που λέει ότι είναι multi correction, θα σας πω ότι είναι όντως multi correction. Πραγματικά κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Μειώνει τις κοκκινίλες, σε κάνει λίγο πιο φρέσκια, πιο ενυδατωμένη. Πραγματικά αλλάζει η όψη του προσώπου σου. Φυσικά δεν είναι διαφήμιση αυτό που σας λέω, δεν είναι sponsor το βίντεο, τα έχω πληρώσει αυτά τα πράγματα που σας δείχνω. Αλλά σας τα δείχνω γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ και σας τα προτείνω αν θέλετε να κάνετε έτσι μια τρέλα και να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας, να δοκιμάσετε αυτές τις κρεμούλες. Μπορείτε αν θέλετε να πάρετε μία από τις δύο, να μην πάρετε και την κρέμα ημέρας και την κρέμα νύχτας. Μπορείτε να πάρετε την κρέμα νύχτας που είναι πιο έτσι εντατική, όπως όλες οι κρέμες νυχτός, και να φοράτε κρέμα ημέρας μια άλλη πιο απλή κρεμούλα ή ένα αντιλιακό που να έχει και ενυδατική δράση, ειδικά για νεότερες επιδερμίδες που δεν έχουν και πολλές ανάγκες.
μη σκάσετε και πολύ. Και μία από τις δύο θα κάνει μεγάλη διαφορά και θα το ευχαριστηθείτε. Επίσης από αυτή τη σειρά πήρα και την κρέμα ματιών, που είναι και αυτό Multi Correction Eye Balm Gel. Είναι η ίδια συσκευασία με την κρέμα ημέρας, απλά είναι mini. Αυτήν εγώ θυμάμαι ότι την είχα δοκιμάσει και ξετρελάθηκα. Την πρότεινα πρόσφατα σε μια φίλη μου, με πω ότι δεν της άρεσε τόσο πολύ. Σας λέω και την άλλη πλευρά, ας πούμε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, σε εκείνη δεν άρεσε πάρα πολύ. Αν το δοκιμάσετε ή αν το έχετε δοκιμάσει, να μου πείτε στα σχόλια πώς φάνηκε σε εσάς. Είναι και για λίανση έτσι των πρώτων ρητίδων των πολύ νεανικών, και για λάμψη και για μαύρους κύκλους και για σακούλες. Κάνει δηλαδή έτσι ένα multi, μια multi επιδιόρθωση και μου αρέσει πολύ. Μέχρι εδώ καλά ήταν τώρα που τα έχω δοκιμάσει τα προϊόντα και ήξερα να σας πω και 5 πράγματα. Από εδώ και πέρα, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω δοκιμάσει τίποτα. Από Nuxe επίσης πήρα και μια μάσκα προσώπου. Είναι Insta Mask Detoxifying and Glow, δηλαδή για αποτοξίνωση και λάμψη. Είναι αυτό εδώ το βαζάκι. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα είναι μαύρη. Έχω δίκιο. Και είναι, δεν μπορώ να θυμηθώ αν είναι από αυτές που τις αφαιρείς έτσι ή που τις ξεπλένεις. Δώστε μου ένα λεπτάκι λίγο να το κοιτάξω. Όχι, το ξεπλένεις. Δεν είναι από αυτές που στεγνώνουν και τις αφαιρείς, γιατί αυτές δεν μου πολύ αρέσουν. Η αλήθεια είναι αυτές οι μάσκες που και μετά όχι, προτιμώ αυτές που ξεπλένονται ή ακόμα καλύτερα τις tissue, οι αγαπημένες μου είναι tissue. Αλλά είπα να δοκιμάσω και αυτή, γιατί έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για αυτήν εδώ τη μασκούλα. Πρέπει να είναι αρκετά ήπια, γιατί λέω ότι χρησιμοποιείται 2-3 φορές την εβδομάδα, οπότε είμαστε εντάξει. Προχωράμε σαμπουάν. Πήρα αυτό της Απιβίτα, που είναι με σέλερι και πρόπολη και είναι σαμπουάν για ξηροδερμία. Ωραία μυρίζει, δεν μπορώ να πω ότι μυρίζει κάτι συγκεκριμένο, κάποια μυρωδιά που αναγνωρίζω. Λοιπόν, πήρα σαμπουάν για ξηροδερμία, γιατί εδώ και αρκετό καιρό έχω βγάλει ξηροδερμία στο κεφάλι, όχι πάρα πολύ έντονη, έχω βγάλει παρόλα αυτά. Νομίζω ότι φταίει το νερό της Σαντορίνης, δεν είμαι σίγουρη, αλλά επειδή εδώ το νερό δεν είναι καλό, είναι γεμάτο άλατα, δεν πίνεται καθόλου δηλαδή. Και γενικά ούτε το μαγειρεύουμε εμείς, δεν είναι νερό που είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι αυτή η σύσταση του νερού κάτι μου έχει δημιουργήσει εμένα στο κεφάλι μου και έχω βγάλει ξηροδερμία. Δοκίμασα Ultrex. Δεν μπορώ να πω ότι μου έκανε πολύ δουλειά. Μάλλον δεν ήταν το κατάλληλο, γιατί το Ultrex λέει ότι είναι κατά της πιτηρίδας. Εγώ αυτό που έχω είναι ξηροδερμία. Οπότε πήρα να δοκιμάσω αυτό. Πείτε μου τη γνώμη σας αν το έχετε δοκιμάσει ή προτείνετε μου κάποιο άλλο σαμπουάν αν έχετε υπόψη σας. Γιατί εγώ έψαξα πάρα πολύ στο ίντερνετ και συνέχεια κατέληγα σε αυτό. Έπεφτα πάνω σε αυτό. Οπότε είπα να δοκιμάσω αυτό και ελπίζω να κάνει δουλειά. Αλλά άμα δεν κάνει, προτείνετε μου κι εσείς αν έχετε κάτι υπόψη σας. Τώρα λογικά θα έρθετε στο σχόλιο και θα μου γράψετε κάποιο γιατροσόφι, γιατί όλο κάτι τέτοια μου κάνετε. Θα έρθετε και θα μου πείτε, Κατερίνα, στύψε 3 lime και βάλε και ένα φύλλο δάφνης και τρίψε στο κεφάλι σου και η ξηροδερμία θα περάσει. Είμαι διατεθειμένη να κάνω και τέτοια γιατροσόφια άμα θέλετε, οπότε πείτε μου ό,τι ξέρετε. Πήρα μια κρέμα σώματος με πάρα πολύ ωραία συσκευασία και απλικατέρ πολύ ωραίο, που λέγεται Tropics in the Bottle Skin Super Good by Organic Soap. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει κάτι από αυτή την εταιρεία, δεν μου θυμίζει κάτι. Πάρα πολύ με κέρδισε η συσκευασία, να ξέρετε, είναι πολύ fun. Caribbean Mix λέει, σίγουρα θα έχει γεύση καρύδα, γιατί λέγεται Coconut Body Lotion. Μας αρέσει η γεύση καρύδα, θα το δοκιμάσω. Γιατί λέω γεύση, εννοώ άρωμα, δεν θα το φάω, θα το αλείψω. Περιμένετε να δοκιμάσουμε. Ναι, εντάξει, αναμενόμενο. Μυρίζει καρύδα πάρα πολύ διακριτικά, που αυτό μου αρέσει. Ωραία. Και ωραία σύσταση, γιατί βλέπω ότι δεν αφήνει λιπαρότητα, δηλαδή απορροφάται αρκετά γρήγορα. Πολύ ωραία, μπράβο, ωραία επιλογή. Πήρε επίσης μια κρέμα για τα χέρια, γιατί θέλω να έχω μια κρέμα για τα χέρια μου στην τσάντα μου. Έχω μια που είναι μεγάλη με απλικατέρ και την έχω εδώ στο σπίτι και πολλά μικρά δειγματάκια που συνέχεια τα ξεχνάω και τα χάνω, οπότε είπα να πάρω μια σε φυσιολογικό μέγεθος και να την έχω μέσα στην τσάντα μου. Είναι από την εταιρεία Barnangen, θα το πω εγώ. Διορθώστε με, θα με διορθώσετε, το ξέρω. Το Α έχει από πάνω τελίτσες. Άρα σίγουρα διαβάζεται κάπως αλλιώς. Επίσης σίγουρα είναι κάποια εταιρεία σκανδιναβική, θα έλεγα. Α, Schwarzkopf. Μάλιστα.
Τα χέρια μου δεν σκάγανε ποτέ. Δεν χρησιμοποιούσα ποτέ κρέμα χεριών, δεν τη χρειαζόμουν. Ποτέ. Δεν είχα ποτέ τέτοιο θέμα. Μέχρι που ήρθε ο COVID και ξεκινήσαμε να πλένουμε τα χέρια μας 200 φορές την ημέρα και να βάζουμε αντισηπτικά και να σαπουνίζουμε και να σκουπίζουμε και να βάζουμε αντισηπτικό από πάνω και όλο αυτό. Και άρχισαν τα χέρια μου να ξεφλουδίζουν πάρα πολύ. Και τον τελευταίο καιρό έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ αντισηπτικά για αυτόν τον λόγο. Επίσης, έχω παρατηρήσει ότι άμα τα πλύνω 2-3 φορές τη σειρά, δηλαδή άμα τα πλύνω και κάνω κάτι και μετά πάω και τα ξαναπλύνω, πάλι θα ξεφλουδίσουν τα χέρια μου. Ακόμα και αν έχει ζέστη, δεν παίζει ρόλο το κρύο, που συνήθως στο κρύο σκάνε τα χέρια. Οπότε γι' αυτό το λόγο το θέλω, γιατί πιστεύω ότι τώρα που θα χειμωνιάσει θα το χρειαστώ. Πούδρα μυρίζει, πω, τι ωραία. Αχ, μυρίζει καταπληκτικά, παιδιά, μυρίζει πούδρα και Νιβέα. Πώς μυρίζει η Νιβέα η μπλε έτσι, πολύ ουδέτερα. Έτσι, αλλά λίγο πιο ωραία. Πω, πάρα πολύ μ' άρεσε, μπράβο. Να συνεχίσω με μασκούλες προσώπου. Πήρα από την Απεβίτα αυτά τα διπλά που σας έχω πει ότι μ' αρέσουν και βολεύουν full, που είναι έτσι οι συσκευασίες μιας χρήσης. Πήρα αυτήν με το ρόδι, που είναι για λάμψη και αναζωογόνηση. Και πήρα και αυτή με το αγγούρι που είναι για εντατική ενυδάτωση. Αυτά. Δεν έχω δοκιμάσει κάποια από τις δύο, θα τις δοκιμάσω και θα σας πω. Μέχρι στιγμής, από αυτές που έχω δοκιμάσει από αυτήν εδώ τη σειρά της Απιβίτα που έχει τις μικρές συσκευασίες, η αγαπημένη μου είναι με την κολοκύθα που είναι για αποτοξίνωση. Πάρα πολύ μου αρέσει, αλλά είπα να δοκιμάσω και κάτι άλλο γιατί όλο εκείνη παίρνω. Α, πήρα και μια τέτοια. Ατομική δηλαδή μία συσκευασία που είναι με πορτοκάλι και είναι μάσκα μαλλιών και είναι για λάμψη και όπως σας είπα μετά από αυτά που περάσαν τα μαλλιά μας το καλοκαίρι λίγη περιποίηση την δικαιούνται και τη χρειάζονται, οπότε πήρα έτσι μια τέτοια μασκούλα να βάλω. Να ξεπετάξω δύο προϊόντα μακιγιάζ που έχω για να προχωρήσουμε σε προϊόντα μαλλιών. Μάλλον να συνεχίσουμε γιατί είδαμε και άλλα προϊόντα μαλλιών. Λοιπόν, ένα είναι αυτό εδώ το πινέλο από την Απιβίτα, είναι από Μπαμπού. Και μου τράβηξε το ενδιαφέρον και είπα να πάρω ένα να δοκιμάσω. Πήρα τέτοιο μικρό. Έχει λίγη σκόνη πάνω, να θυμηθώ να το πλύνω. Δεν ξέρω αν έχει νούμερο ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω και άμα έχει, άμα σας ενδιαφέρει να σας το πω. Ναι, δεν έχει κάτι. Τέλος πάντων, ένα απλό πινέλο είναι μωρέ παιδιά. Και πήρα και ένα eyeliner από τη Maybelline, τι να δείτε τώρα κι εσείς εδώ. Είναι το Hyper Easy Brush Tip Liner από τη Maybelline. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει, νιώθω ότι κάτι κουνιέται μέσα έτσι όπως δεν θα έπρεπε. Ναι, φοβάμαι λίγο να το ανοίξω, λέτε να είναι σπασμένο. Το ακούω το ότι κάτι κουνιέται. Δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, φαίνεται καλό. Τι φάση. Ρε παιδιά είναι. Είναι ξεραμένο, στεγνωμένο, πώς λέγεται. Δεν είναι υγρό. Γι' αυτό κουνιέται αυτό εδώ μέσα. Δεν είναι καλό αυτό το eyeliner. Βασικά το eyeliner μπορεί να είναι καλό, αλλά εγώ δεν θα το μάθω ποτέ, γιατί είναι ξεραμένο. Λοιπόν, θα τα αφήσω λίγο έτσι. Μήπως και κατέβει το μελάνι προς τα κάτω. Βέβαια, παλαιότερα που το έκανα αυτό μια φορά, όταν εν τέλει άνοιξα το eyeliner να το χρησιμοποιήσω, είχε τρέξει όλο, είχα γίνει χάλια. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Τέλειο. Περιμένετε να φέρω κάτι να σκουπιστώ. Τι έχω καιρό να σας δείξω? Έχω καιρό να σας δείξω προϊόντα Silver. Τώρα που ανέβασα και το ξανθό μου έτσι πιο ψηλά και έγινα μια περήφανη ξανθιά. Τώρα τα χρειάζομαι όσο ποτέ αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, πήρα να δοκιμάσω από Gliss, Schwarzkopf, Σαμπουάν και μαλακτική κρέμα. Σας έχω πει πολλές φορές ότι το καλύτερο και το ιδανικότερο είναι να τα χρησιμοποιείτε μαζί. Όταν βάζετε Silver Σαμπουάν, να βάζετε και Silver μαλακτική ή Silver μάσκα. Γιατί αν βάλετε άλλη μάσκα ή άλλη μαλακτική μετά το Silver Σαμπουάν, κάπως παίρνει την δράση που έχει κάνει το Silver. Οπότε καλό είναι να τα συνδυάζετε για να πετυχαίνετε το μέγιστο αποτέλεσμα. Εγώ δεν τα έχω ξαναδοκιμάσει αυτά τα προϊόντα, αλλά επειδή έχω δοκιμάσει πολλά άλλα, κάπως έχω μάθει και καταλαβαίνω το προϊόν από το χρώμα του. Εδώ τώρα βλέπω ότι έχουμε ένα λιλά. Συνήθως τα πολύ σκούρα μοβ
Το σαμπουάν είναι πολύ σκούρο μοβ. Συνήθως τα πολύ σκούρα μοβ είναι αυτά που κάνουν την καλύτερη αντιγέλο δράση. Αλλά επίσης, συνήθως οι κρέμες οι μαλακτικές δεν είναι πολύ σκούρες μοβ, γιατί θεωρητικά μπορεί να την αφήσεις και λίγο παραπάνω στα μαλλιά και δεν θέλουμε να γίνουν λεκέδες και τέτοια. Οπότε συνήθως πάει κάπως έτσι. Το σαμπουάν είναι πολύ σκούρο μοβ και η μαλακτική η μάσκα είναι λίγο πιο λιλά. Όταν γίνεται αυτό, συνήθως τα αποτελέσματα είναι καλά ως προς τη δράση την αντιγέλο, γιατί για την δράση του αν είναι καλά σαν προϊόντα θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσω για να σας πω. Όταν όμως και το σαμπουάν είναι λιλά, εκεί ίσως η δράση, η αντιγέλο, που δηλαδή παίρνει το κυτρίνισμα από τα μαλλιά, να μην είναι και τόσο δυνατή, που αυτό δεν το θέλουμε. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πω εν καιρό. Πήρα ένα dry shampoo, γιατί το δικό μου τελείωσε, και αυτό από Schwarzkopf. Νομίζω το haul σήμερα είναι Schwarzkopf για τα μαλλιά και Nux για το πρόσωπο. Και Απιβίτα έτσι ξεπετάγεται. Νομίζω σε αυτά τα τρία επικεντρώθηκα αθελά μου. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει, πήρα να το δοκιμάσω. Είναι dry shampoo instant refresh, extra volume, breezy tropical το άρωμά του. Είμαι σίγουρη ότι θα έπρεπε να έχει και καπάκι. Πού είναι το καπάκι? Θέλω να μυρίσω λίγο αν είναι όντως breezy tropical. Δεν μυρίζω τίποτα. Δεν μυρίζω τίποτα. Ή εγώ χάλασα ή αυτό δεν είναι breezy tropical. Τέλος πάντων, γενικά με βολεύει το concept του dry shampoo, να ξέρετε. Αν και ενδεχομένως να κάνει πολύ κακό στην ξηροδερμία μου και το έχω αποδεχτεί αυτό, αλλά γενικά με βολεύει το concept αυτό. Οπότε πάντα φροντίζω να έχω έτσι ένα. Πάντα. Όχι πάντα, το δεύτερο είναι που παίρνω στη ζωή μου. Ποτέ δεν είχα, πήρα ένα, με βόλεψε. Οπότε αποφάσισα ότι από εδώ και πέρα θα έχω ένα να υπάρχει, ρε παιδί μου, σε περίπτωση που. Και το τελευταίο που θα σας δείξω είναι μία mini lag της Ayos Max Hold. Δεν είμαι και πολύ fan, την έχω δοκιμάσει, μου τη βάλανε δώρο μαζί με την παραγγελία. Αυτά ήταν τα προϊόντα που πήρα για τη νέα σεζόν, για όλο το face care, hair care, skin care κτλ. Σας υπενθυμίζω ότι link για όλα θα βρείτε στην περιγραφή αν κάτι σας ενδιαφέρει. Να μου γράψετε στα σχόλια, κυρίως αν έχετε να μου προτείνετε κάτι για την ξηροδερμία, αυτός είναι ο πόνος μου αυτή τη στιγμή. Αλλά και επίσης να μου γράψετε αν έχετε δοκιμάσει κάτι από τα προϊόντα που σας έδειξα, αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι, τι μου προτείνετε, τι δεν μου προτείνετε κτλ. Λέτε να κάνουμε έτσι μια ωραία συζητησούλα και κουβεντούλα γύρω από το face care και το skin care. Πρέπει να σταματήσω να λέω αυτή την πρόταση. Face care, skin care, hair care. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like στο βίντεο, ένα subscribe στο κανάλι και να πατήσεις και το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο, δηλαδή κάθε Κυριακή και μπόνους κάποιες Τετάρτες. Επίσης, θα σου αφήσω εδώ το Instagram και το TikTok και σε περιμένω να έρθεις για να τα λέμε έτσι λίγο πιο συχνά και από εκεί. Και σε ευχαριστώ που μ' άφησες να γίνω η παρέα σου, έστω και για αυτή τη λίγη ώρα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο και ως τότε σου στέλνω ένα γλυκό φιλί.